Περισσότερο είναι τη μεθοδολογία, τη διαδικασία που εγώ σχολιάζω. Ότι ίσως θα πρέπει να γίνουν προσωρινές διευθετήσεις για αυτήν τη σχολική χρονιά. Να σταματήσει η ταλαιπωρία των μαθητών, των γονιών, να μπορέσουν και οι εκπαιδευτικοί να αφοσιωθούν στο έργο τους. Να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα διάλογο, ενδεχομένως και για τα ζητήματα που εσείς αναφέρατε προηγουμένως. Με στόχο ακριβώς να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε μια μόνιμη πλέον διευθέτηση που θα εφαρμοστεί για την επόμενη χρονιά. Πιστεύω ότι είναι ο μόνος τρόπος πλέον για να αντιμετωπίσουμε άμεσα το πρόβλημα, να σταματήσει αυτή η κρίση που πρώτα και κύρια έχει θύματα τους μαθητές και να μπορέσουμε ακριβώς να επικεντρωθούμε στην επίλυση του προβλήματος. Ναι. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω. Ο Υπουργός των Οικονομικών είχε κάνει μια δήλωση που ενόχλησε τον εκπαιδευτικό κόσμο, ίσως και ευρύτερα, για το δημόσιο σχολείο και το ιδιωτικό, για τα παιδιά, τα δικά του και την θέση, αν θέλετε, ότι το ιδιωτικό σχολείο βρίσκεται σε μια ανώτερη βαθμίδα ουσιαστικά. Δεν θα πω ακριβώς πώς αναφέρθηκε από τον Υπουργό, γιατί δεν θέλω να αποδώσω κάτι λανθασμένα. Αλλά θέλω να μου πείτε εσείς, όχι ως Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, ως γονιός, θεωρείτε ότι μειονεκτεί το δημόσιο σχολείο σε σύγκριση με το ιδιωτικό και πού πρέπει θα εμπιστεύεστε το δημόσιο σχολείο ως γονιός? Όχι μόνο να εμπιστεύομαι το δημόσιο σχολείο, θεωρώ ότι η κοινωνία μας δεν θα μπορούσε να έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει χωρίς το υψηλό μορφωτικό εκπαιδευτικό επίπεδο που μας βοήθησε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, η Κύπρος να λειτουργήσει σαν κέντρο παροχής υπηρεσιών, σαν τουριστικό κέντρο, κέντρο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Το πλεονέκτημα που έχει η κυπριακή οικονομία είναι το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού μας. Ναι. Επομένως, δεν μπορούμε να ισοπεδώνουμε τα πάντα και θεωρώ τέτοιες δηλώσεις όπως και άλλες δηλώσεις τόσο του Υπουργού Οικονομικών, όσο και άλλες δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων έχουν δυναμητήσει το κλίμα. Ναι. Το είπα και προηγουμένως. Θεωρώ ότι σίγουρα δεν πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν 100% δίκιο σε αυτά που λένε. Πρέπει να υπάρξει ένας συμβιβασμός. Ναι. Αλλά κινήσεις που έγιναν από πλευράς της κυβέρνησης, που προφανώς ήταν κινήσεις τακτικής, που είχαν ως στόχο τη σύγκρουση. Ιδιαίτερα οι προτάσεις που είχαν ως στόχο να πλήξουν συνδικαλιστικά δικαιώματα ή και τρόπο λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Προφανώς έγιναν για σκοπούς τακτικισμού, για να υπάρχει ενδεχομένως έναν εκβιαστικό διαπραγματευτικό χαρτί στη διάθεση της κυβέρνησης για να τους πείσουν ή και να τους πιέσουν να δεχτούν άλλα πράγματα. Στο τέλος, αυτές οι κινήσεις, αυτές οι δηλώσεις, οι συνεχείς δηλώσεις, πέτυχαν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Ναι. Δημιούργησαν πολύ μεγαλύτερες αντιδράσεις από ό,τι χρειαζόταν. Έναν απλό ζήτημα που θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει επιληθεί μέσα σε λίγες μέρες, μέσα σε μία εβδομάδα, ταλανίζει τώρα την κυπριακή κοινωνία εδώ και 4 μήνες. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εμείς καλούμε και τις δύο πλευρές να κατεβάσουν τους τόνους, να καταλάβουν ότι μόνο μέσα από το διάλογο και το συμβιβασμό θα καταλήξουμε σε μία λύση που στο τέλος της ημέρας θα υπηρετά το στόχο που όλοι έχουμε ως πρότιστο, δηλαδή να βελτιώσουμε την παιδεία του τόπου μας. Ναι, αλλά πού παρεκκλίναμε, επειδή είχατε πει προηγουμένως ότι προφανώς για να έχουμε αυτές τις υπηρεσίες και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμασταν τόσα χρόνια στην Κύπρο και η παιδεία που αναπτύχθηκε και η γνώση γύρω από ευαίσθητους τομείς της οικονομίας που έχουν προσελκύσει είτε επενδυτές είτε μας έχουν βγάλει από τα δύσκολα πολλές φορές. Αυτό πηγάζει μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα στο δημόσιο σχολείο. Τώρα συζητάμε όμως ότι για 40 χρόνια είχε πει ο Υπουργός της Παιδείας, ο κ. Χαμπιαούρης, συζητούσαμε για ένα σύστημα εξορθολογισμού της παιδείας και ποτέ δεν το αγγίξαμε, λέει κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, γιατί έγινε? Θα συνεχίσουμε να συζητάμε για τον εξορθολογισμό, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέλειο σύστημα. Ναι. Και η τραγική ηρωνία στην περίπτωση της Κύπρου είναι ότι ενώ έχουμε υψηλές δαπάνες στο κεφάλαιο της παιδείας, κατά αναλογία της οικονομίας μας, ίσως να έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ορθά το έχουμε, ενώ έχουμε έναν υψηλό επίπεδο μορφωτικών, πιστεύω τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικών, όσο και σε επίπεδο των μαθητών. Ναι. Τα αποτελέσματα δεν είναι εκείνα που αναμέναμε, δεν είναι αυτά που θα θέλαμε. Επομένως, σίγουρα κάτι φταίει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει οποιοδήποτε στην Κύπρο που δεν συμφωνά ότι πρέπει να προχωρήσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Εγώ δεν έχω μιλήσει με κανέναν εκπαιδευτικό, ο οποίος μου έχει πει ότι τα πράγματα είναι τέλεια και πρέπει να παραμείνουν όσο έχουν. Ναι. Όλοι πιστεύουν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι το κλίμα συνένεσης που χρειαζόμαστε και σήμερα.
Εμείς αυτό το κλίμα το ζήσαμε όταν προχωρήσαμε στην προηγούμενη μεταρρύθμιση στο κεφάλαιο της παιδείας, που ήταν ο κατάλογος των διορθωτήρων, έναν παντελώς λαθασμένο σύστημα. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις εκεί συνεργάστηκαν και αλλάξαμε έναν θεσμό που εγώ πιστεύω δεν υπηρετούσε ορθά το θεσμό του δημόσιου σχολείου. Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα πολύ πιο σημαντικά από αυτά που έχει θέσει η κυβέρνηση στην αρχή. Ναι. Τώρα έχουν θέσει και άλλα ζητήματα, ενδεχομένως να έχουν υιοθετήσει και άλλες απόψεις. Όπως είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η ασφάλεια στα σχολεία, οι υποδομές των σχολείων, η πρόθεση της τεχνολογίας, όλα αυτά πολύ περισσότερο έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση του επίπεδου της ποιότητας της εκπαίδευσης παρά οι πέντε προτάσεις που κυρίως είχαν να κάνουν με διαδικαστικά ζητήματα που αφορούσαν κυρίως τον τρόπο αξιοποίησης των δασκάλων και ιδιαίτερα οι προτάσεις που είχαν να κάνουν με τα δικαιώματα. Εκβιαστικές κινήσεις που στόχο να υποκύψουν στα κερδίσουν αλλού. Πέτυχαν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Ναι, θέλω να ρωτήσω όμως, επειδή ξέρω, γνωρίζω πολύ καλά και το έχετε κάνει τοποθετούμενο πολλές φορές δημόσια σε μια κρίση ή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση μεταξύ του Γενικού Ελεγχτή και του Κυβερνητικού Στρατοπέδου, ότι σέβεστε το θεσμό του Γενικού Ελεγχτή και έχετε αποδώσει τα εύσημα πολλές φορές για το έργο. Συγκεκριμένο Γενικό Ελεγχτή, ναι. Ο οποίος δεν διστάζει να τα βάζει με κατεστημένα. Και στη δημόσια υπηρεσία και στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Συμφωνώ με πάρα πολλά πράγματα που έχει πει στο παρελθόν. Σε αυτή την περίπτωση διαφωνείτε? Σε κάποια ζητήματα που έχει πει. Όχι στο ότι πρέπει, ναι, να υπάρξει εξορθολογισμός της, ναι, παιδείας ή ότι γίνονται καταχρήσεις. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέει. Κάποια από τα στοιχεία που είχε χρησιμοποιήσει ενδεχομένως να ήταν παραπλανητικά, ενδεχομένως να το έκαμε άθελα του. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αυτό το σημαντικό. Ο ίδιος επιμένει ότι, ναι, πολύ σωστά είχε κάνει τη σύγκριση των στοιχείων και μάλιστα και με προχθεσινές, ναι, του δημοσιεύσεις είχε παραθέσει επικαιροποιημένους καταλόγους μέσα από τους οποίους λαμβάνταν τα υπόψη. Δεν είναι σε αυτά που αναφέρομαι. Αναφέρομαι κυρίως σε κάποια στοιχεία που είχε δημοσιοποιήσει στην αρχή που αφορούσαν τους μισθούς. Και πραγματικότητα, για να είμαστε δίκαιοι, όντως ήταν ψηλή μισθή των εκπαιδευτικών τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Κατά αναλογία ήταν από τα υψηλότερα της Ευρώπης. Μετά το 2013, λόγω των αποκοπών, λόγω της παγκοποίησης των προσαυξήσεων, που ήταν φυσικά αποκοπές και παγκοποίησεις που επηρέασαν ολόκληρη τη δημόσια υπηρεσία, έχει πέσει ο μέσος όρος των αμοιβών των εκπαιδευτικών στη χώρα μας και είναι κοντά στον μέσο όρο της Ευρώπης. Ναι. Άρα, δεν λέω ότι δεν υπάρχει πεδίο εξορθολογισμού. Υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις στον τομέα της παιδείας και σε ό,τι αφορά τις ώρες διδασκαλίας και σε ό,τι αφορά και άλλα δικαιώματα. Και είμαστε έτοιμοι και στη διάθεση της κυβέρνησης να τα συζητήσουμε και να προωθήσουμε μεταρρυθμίσεις που θα τα αντιμετωπίσουν αυτά τα πράγματα. Αλλά η συζήτηση πρέπει να διεξάγεται πάνω σε μια σωστή βάση. Πρέπει να σταματήσει η δαιμονοποίηση των εκπαιδευτικών, γιατί δεν ευθύνονται μόνο εκείνοι για το προβληματικό σύστημα εκπαίδευσης και μόρφωσης που έχουμε σήμερα στην Κύπρο. Πρωτίστως φταίνε οι κυβερνήσεις, γιατί οι κυβερνήσεις είναι που έχουν δώσει αυτά τα δικαιώματα και τα περισσότερα τα έχει δώσει προηγούμενη κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ναι. Σεβαστών το γεγονός ότι σήμερα θέλουν να έρθουν να διορθώσουν τα λάθη τους, αλλά δεν μπορούμε να ρίχνουμε την ευθύνη μόνο σε έναν από, ναι, από τα μέρη αυτής της σημαντικής εξίσωσης. Αν τότε, κύριε Παπαδόπουλε, με βάση αυτό που λέτε, υπήρξε ασυδοσία στο παρελθόν ή δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος, ή θέλαμε στο κομματικά να ικανοποιήσουμε κάποιους, είτε αυτοί είναι συνδικαλιστές, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε οτιδήποτε άλλο. Και χρειάστηκε το 2013 να πληρώσουμε ένα υψηλό τίμημα όλη η κυπριακή κοινωνία. Γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα διαχρονικά προβλήματα και τα κρύβαμε κάτω από το χαλί. Yeah. Χρειάστηκε τόλμη. Και σε κάποια από αυτά ακολουθήσαμε και ακολούθησε και η Βουλή και τα κόμματα υποδείξεις που προήλθαν από την Παγκόσμια Τράπεζα, είτε από το ΔΝΤ, είτε από τους δανειστές μας. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, επειδή υπάρχει και μια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία βγήκε, yeah, στη δημοσιότητα, γιατί δεν θα πρέπει. Παραδείγματος χάρη, δεν λέω ότι πρέπει να το κάνουμε, αλλά γιατί δεν θα πρέπει να υιοθετήσουμε κάποιες από αυτές τις υποδείξεις για εξορθολογισμό, αφού το κάναμε στο παρελθόν, ναι, έστω και οδυνηρά. Ναι, να μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνει εξορθολογισμός, ότι δεν πρέπει να προχωρήσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν δύο τρόποι να πετύχεις τον ίδιο στόχο. Ο ένας τρόπος είναι αυτός που ζούμε τους τελευταίους 3 με 4 μήνες. Ο δρόμος της σύγκρουσης, ο οποίος έχει παραλύσει τα σχολεία μας. Έχει ταλαιπωρήσει τους μαθητές, τις οικογένειες, τους γονείς. Ο άλλος δρόμος είναι μέσα από τον διάλογο, τον συμβιβασμό και τη συνένεση. Εμείς επιμένουμε ότι λαθασμένα ξεκίνησε αυτή η συζήτηση πάνω σε ένα πλαίσιο αντιπαράθεσης.
θα έπρεπε από την αρχή να έχει γίνει μια απαραίτητη και σωστή προετοιμασία που δεν έγινε. Εννοείται ότι καταστρατηγήθηκε η έννοια του διαλόγου στην ουσία. Θεωρώ πως ναι. Ναι. Έθεσαν από ένα κάτι. Σημείο και μετά όμως. Έθεσαν. Δεν λέω ότι και καμία από τις δύο πλευρές έχει 100% δίκαιο. Και εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Καλέσαμε και τις δύο πλευρές να συμβιβαστούν, να κατεβάσουν τους τόνους. Αλλά την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση της πολιτικής που αφορά την παιδεία στον τόπο μας την έχει εκάστοτε εκτελεστική εξουσία. Ναι. Συμφωνάμε, επαναλαμβάνω απόλυτα, με τον στόχο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Δηλαδή τη βελτίωση του επίπεδου της ποιότητας της παιδείας στον τόπο μας. Με τον εξορθολογισμό που πρέπει να υπάρξει και στον τομέα της εκπαιδεύσης, όπως φυσικά και στην υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία. Δεν θεωρούμε ηθικά κατώτερους τους εκπαιδευτικούς, τους καθηγητές, όπως θέλουν να τους παρουσιάζουν κάποιοι, ή πιο ακραίους ή πιο απόλυτους. Αντίθετα, εμείς έχουμε διαφορετική εκτίμηση αυτών των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε ό,τι αφορά τη δική μας συνεργασία στο παρελθόν. Ναι. Όταν καταφέραμε να τους πείσουμε ότι κάποιες μεταρρυθμίσεις ήταν απαραίτητες και ορθές, έδειξαν καλή διάθεση και συνεργάστηκαν μαζί μας. Ναι. Και γι' αυτό είναι που δεν πιστεύω ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να πετύχουμε τον ίδιο στόχο από τη συνένεση και το διάλογο που πέτυχε στο παρελθόν να προωθήσει παρόμοιες ευαίσθητες μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά θέματα που θα βοηθήσουν πολύ περισσότερο στον εξορθολογισμό της εκπαίδευσης από αυτά που πρότεινε η κυβέρνηση. Ναι. Τα οποία οδήγησαν αχρίαστα σε αντιδράσεις. Επαναλαμβάνω το μεγάλο κεφάλαιο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Mm-hmm. Που εμείς αναμέναμε ότι θα το επόμενο κεφάλαιο που θα μας παρουσίαζαν στη Βουλή για να το αντιμετωπίσουν. Και δεν ήρθε ποτέ. Και δεν ήρθε ποτέ. Ναι. Και ασχολούμαστε με το αν θα δικαιούνται οι συνδικαλιστές να αποσπούνται ή όχι από τα σχολεία. Κύριε Πάδο, στην στιγμή που έχουμε 50 αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε διάφορα πόστα της κυβέρνησης, το οποίο προώθησε η ίδια η κυβέρνηση για κομματικούς λόγους. Και έχει και σταλεί και σχετικό ερώτημα για τους αποσπασμένους στο Γενικό Εισαγγελέα. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω επίσης, εάν απορρίψουν αυτή την, γιατί συνεδριάζουν το απόγευμα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, αυτή την προσπάθεια τη νέα που γίνεται από πλευράς της ΣΕΚ, τώρα δοκιμάζει η ΣΕΚ, να συνδράμει, και αφορά στο σημείο 4, επαναλαμβάνω, που είναι το θέμα των απαλλαγών. Εσείς θα συνεχίσετε να δίνετε στήριξη στις εκπαιδευτικές οργανώσεις ή θα τους προτρέψετε να το ξανασκεφτούν? Γιατί συζητάμε για τον εξορθολογισμό και πολύ σωστά γίνεται αυτή η συζήτηση και θα έπρεπε να ήταν πρότιστη για τα διαχρονικά προβλήματα, όπως είπατε και εσείς, για το γεγονός ότι τα παιδιά δεν έχουν συνοδούς, ότι δεν υπάρχει σωστή ειδική εκπαίδευση, σύστημα που να ευνοεί περισσότερο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης παρά το να παπαγαλίζουν τα παιδιά, αλλά προτάσσετε αυτό το σημείο 4 με τις απαλλαγές. Αν λοιπόν το απορρίψουν σήμερα, τι θα γίνει? Ναι, αντιλαμβάνεστε, εμείς δεν είμαστε συντεχνία. Mm-hmm. Δεν θα αναλάβουμε τον ρόλο των συντεχνιών να διαπραγματευτούμε με τον εργοδότη τους. Ναι. Ο ρόλος των συντεχνιών είναι συγκεκριμένος. Έχουν τα συγκεκριμένα αιτήματα και θα διαπραγματευτούν. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε και εμείς με δημιουργικές ιδέες. Το έχουμε πράξει στο παρελθόν. Είχαμε παρόμοιες εισηγήσεις. Δυστυχώς δεν συζητήθηκαν, τουλάχιστον σε επίπεδο Βουλής, οι δικές μας εισηγήσεις, αλλά επαναλαμβάνω την προσωπική μου εκτίμηση και την εκτίμηση του δικού μου κόμματος σε σχέση με τη μεθοδολογία με την οποία πρέπει να καταλήξουμε. Μάλιστα. Καλώς ή κακώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μάλιστα. Με τα λάθη που έχουν γίνει, που έχω. Άρα από εδώ και πέρα τη σώζουμε, θέλετε. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να διαφυλάξουμε και να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Mm-hmm. Να σταματήσει αυτή η περιπέτεια των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να επικεντρωθούν στα σημαντικά που είναι φυσικά να συνεχίσει η λειτουργία των σχολείων, να συνεχίσει η εκπαίδευση όπως θα έπρεπε να γίνει. Μάλιστα. Να μπουν σε διάλογο οι δύο πλευρές, να γίνουν προσωρινές διευθετήσεις, γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν πλέον να αλλάξουν. Έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά, είτε μας αρέσει είτε όχι, υπάρχουν πλέον τεντελεσμένα. Άρα πρέπει να είναι ρεαλιστές όλοι. Όλοι πρέπει να είναι ρεαλιστές. Να γίνουν προσωρινές διευθετήσεις για αυτή τη χρονιά. Να σταματήσει η σύγκρουση. Mm-hmm. Να μπουν σε διάλογο και μέχρι το τέλος του χρόνου και νωρίτερα, αν είναι δυνατόν, να καταλήξουν σε μία μόνιμη διευθέτηση για την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω, ενστερνίζεστε την άποψη ότι όλη η προσπάθεια έγινε ευθύς εξ αρχής για να ευνοηθεί η ιδιωτική εκπαίδευση από συγκεκριμένο κυβερνητικό κόμμα, από το κυβερνητικό με συγχωρείτε κόμμα και τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Αβέρο Φνεφίτου? Γιατί κατηγορήθηκε γι' αυτό,
ο κύριος Νεοφύτου, τουλάχιστον από τον εκπαιδευτικό κόσμο στην ολότητά του, ότι γίνεται προσπάθεια για να απορριθμιστεί η δημόσια εκπαίδευση και να ευνοηθεί η ιδιωτική εκπαίδευση. Ναι, έχω πει και προηγουμένως ότι οι δηλώσεις που έχουν δυναμητήσει το κλίμα, είτε από κομματικούς είτε από κυβερνητικούς αξιωματούχους, δεν έχουν βοηθήσει. Αντίθετα, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Και αυτό που δυστυχώς έχουμε διαπιστώσει και εμείς τους τελευταίους μήνες, ότι πολύ περισσότερο κάποιοι ενδιαφέρονται να επιδοθούν σε ένα διαγωνισμό επίδειξης ισχύως. Αλλά την πληρώνουν οι μαθητές. Πρέπει να σταματήσουν να είναι όμοιροι σε αυτόν τον διαγωνισμό. Ναι. Από εκεί και πέρα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων. Ναι. Και σε καμία άλλη χώρα του κόσμου θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτή η διάσταση και αυτή η σύγκρουση. Ναι. Η παιδεία του τόπου μας είναι ενιαία, όπως και η υγεία του τόπου μας είναι ενιαία. Υπάρχουν και ιδιώτες γιατροί και γιατροί του δημοσίου. Υπάρχουν δημόσια σχολεία, υπάρχουν και ιδιωτικά σχολεία. Αλλά υπάρχει πάντοτε η αίσθηση, μπορεί και λανθασμένα σε κάποιες περιπτώσεις, ότι τόσο η ιδιωτική παιδεία ή η ιδιωτική υγεία, ο τομέας της υγείας, ο ιδιωτικός, μπορεί να σου προσφέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας. Δεν πιστεύω ότι είναι ζήτημα καλύτερο αποτελέσματος. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί στόχοι. Mm-hmm. Μπορεί μια οικογένεια να έχει αποφασίσει ότι το παιδί του, για παράδειγμα, για δικούς της λόγους, θα πάει να σπουδάσει στην Αμερική. Και πρέπει να επικεντρωθεί σε εκείνες τις εξετάσεις που, ως γνωστόν, πρέπει να παρακαθίσει ένας μαθητής για να πάει να σπουδάσει σε πανεπιστήμιο της Αμερικής. Ωραία, δικαίωμα τους. Ναι. Ενδεχομένως να πρέπει να ακολουθήσουν μια διαφορετική μορφή διδασκαλίας από τη διδασκαλία που έχει το δημόσιο σχολείο, που στοχεύει να στείλει τα παιδιά μας στα κυπριακά, στα ελληνικά πανεπιστήμια. Καθόλου σεβαστόν, υπάρχει χώρος και για τα δύο στην Κύπρο. Ναι. Δεν είναι ζήτημα σύγκρουσης ποιον είναι καλύτερο, ποιον είναι χειρότερο, ποιο φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει έναν επίπεδο ποιότητας. Σε αυτόν νομίζω όλοι συμφωνάμε. Ναι. Αυτό το επίπεδο ποιότητας πρέπει να το καλύπτει και το δημόσιο σχολείο. Όλοι πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Και αυτό πρέπει να είναι στόχος μας, ενώ θεωρώ εδώ έχουμε ένα πετύχει στο παρελθόν. Πρέπει επομένως να βελτιωθεί ακριβώς αυτή η πρόσβαση των μαθητών σε όλα αυτά που έχω αναφέρει προηγουμένως, και σε ό,τι αφορά την χρήση της τεχνολογίας και σε ό,τι αφορά τους καλύτερους μέθοδους διδασκαλίας. Ναι, πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός, μια βελτίωση της ποιότητας. Ας το πετύχουμε με τη συνένωση, τον διάλογο και να σταματήσει αυτή η σύγκρουση που εγώ πιστεύω ότι είναι παντελώς αναποτελεσματική και μη αποδοτική σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους στόχους. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, θα φύγω στα της εκπαίδευσης από τον χώρο της εκπαίδευσης και του δημόσιου σχολείου και του ιδιωτικού στην προκειμένη περίπτωση και θέλω να πάμε και λίγο, γιατί είχαμε χθες μια διακρατική συμφωνία, ιδιαίτερα σημαντική όπως χαρακτηρίζεται. Αποδόθηκαν και τα εύσημα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνουμε έτσι ένα παραλληλισμό με τη στασιμότητα στο Κυπριακό για την οποία τοποθετήθηκαν χθες και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ακόμη και ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Αβέροφ Νεοφύτου, ναι, αναφέροντας ότι η στασιμότητα σε αυτή τη χρονική περίοδο μπορεί να είναι καταστροφική και θα αποβεί ουσιαστικά μοιραία. Αυτά μας είπαν οι δύο αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Η θέση σας, κύριε Παπαδόπουλε, και αν μπορεί αυτή η συμφωνία με την Αίγυπτο για την διοχέτευση του αγωγού να διαφοροποιήσει την κατάσταση στο εθνικό μας θέμα. Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με τον Κυπριακό και μετά να πάμε στον αγωγό. Στασιμότητα δεν υπάρχει στο κενό. Στασιμότητα οφείλεται στην αδιαλλαξία της Τουρκίας, η οποία είναι υπεύθυνη και υπαίτια και για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στον Κράσ Μουντανά και για τη μη επανέναξη των διαπραγματεύσεων που διαπιστώνουμε τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Άρα το να λέμε ότι η στασιμότητα είναι καταστροφική είναι ταυτολογία. Mm-hmm. Είναι η αδιαλλαξία της Τουρκίας που είναι καταστροφική, mm-hmm, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε ενός εκεί. Γιατί το να μείνει ως εκεί για να λύσει ότι η στασιμότητα είναι το πρόβλημα, ναι, είναι ως να ρίχνει ευθύνες στη δική μας την πλευρά. Ναι. Εγώ έχω διαφωνήσει στο παρελθόν με τον κύριο Αναστασιάδη σε σημαντικά ζητήματα στο Κυπριακό. Θεωρώ είναι άδικο να κατηγορείται η ελληνοκυπριακή πλευρά για τη στασιμότητα του Κυπριακού. Ναι. Η τουρκική πλευρά είναι υπαίτια. Ναι. Η στρατηγική μας θα πρέπει να έχει ως στόχο την κάμψη τη τουρκική αδιαλλαξία, έτσι ώστε να ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, με προπτικές όμως μιας θετικής κατάληξης, όχι να έχουμε εκείνα που είχαμε την προηγούμενη φορά. Ναι. Και σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίζει να επιδεικνύει αυτήν την αλαζονία, αυτήν την αδιαλλαξία, την προκλητικότητα, την επεκτατικότητα, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι με πρωτοβουλίες, με μια δημιουργική εξωτερική πολιτική που θα συνάψει συμμαχίες, να αντιμετωπίσουμε τους τουρκικούς σχεδιασμούς.
Το να λέμε ότι, ότι η στασιμότητα είναι επικίνδυνη τελεία, αφήνει όλων αυτών ναι. των σημαντικών παράγοντων εκτός της προσέγγισης που θέλουμε να μεταφέρουμε και στο εξωτερικό. Ναι. Δεν είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά που ευθύνεται για την όποια στασιμότητα. Ναι. Και εμείς το λέμε. Μα η αδιαλαξία της Τουρκίας ήταν δεδομένη όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Παπαδόπουλε. Απλά το 2004 είχαν. Υπάρχουν πολιτικές ναι. δυνάμεις που διαφωνούν και λένε ότι είναι ο κύριος Αναστασιάδης που ευθύνεται για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, ναι. για τη μη επίδευξη συμφωνίας. Παραλαμβάνω, εμείς διαφωνούμε με τον κύριο Αναστασιάδη σε σημαντικά ζητήματα στο Κυπριακό. Αλλά δεν του ρίχνουμε την ευθύνη για τη στασιμότητα τώρα. Ότι είναι ο κύριος Αναστασιάδης που ευθύνεται. Ναι, όμως όπως αναφέρουν οι πληροφορίες και μέσα από τις επαφές της κυρίας Λουτ, η οποία στάλθηκε στην περιοχή για να διερευνήσει και από τους δύο ηγέτες και από πλευράς της Ελλάδας και της Τουρκίας το ενδεχόμενο της επανέναρξης μιας νέας προσπάθειας. Ναι. Αναφέρεται ότι θα παραμείνει τουλάχιστον, έτσι λέει το ρεπορτάζ, στη θέση ότι η οποιαδήποτε πρωτοβουλία πρέπει να αναλυφθεί από τους ίδιους τους δύο ηγέτες, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κατοχικό ηγέτη, τον Μουσταφά Κιντζή. Ποιο είναι το διακύβευμα, κύριε Παπαδόπουλε, αν ότι προχωρήσουμε σε μια νέα πρωτοβουλία εμείς, αν πάρουμε εμείς, η ελληνοκυπριακή πλευρά, η κυπριακή κυβέρνηση. Μα δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία, ούτε και τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε και οποιοδήποτε άλλο. Εκείνη που θα Άρα δεχόμαστε τη στασιμότητα. Όχι, διαφορετικό πράγμα είναι που λέω. Εκείνη που θα αποφασίσει κατά πόσο θα επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ή κατά πόσο θα φύγουμε από τη στασιμότητα είναι η Άγκυρα. Είναι ο κύριος Ερντογάν. Άρα το να λέμε ότι θα αποφασίσουν οι δύο ηγέτες, βγάζουμε και πάλι την Τουρκία έξω από την εξίσωση. Ναι. Δεν είναι ο κύριος Ακίντζη που θα αποφασίσει αν θα ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Ερντογάν θα αποφασίσει αν θα ξαναξεκινήσουν οι όποιες διαπραγματεύσεις. Άρα, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση που λέει ότι ξέρετε, θα αποφασίσουν οι δύο ηγέτες και το αφήνουμε πάνω τους. Ναι. Δεν είναι πάνω τους. Mm-hmm. Εκείνος που εμποδίζει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων είναι ο κύριος Ερντογάν με τις αδιάλλακτες και απορριπτές θέσεις που διατηρεί τόσο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, όσο σε ό,τι αφορά και την ουσία. Και έρχομαι στο άλλο συσχετιζόμενο. Σημαντικότατο κεφάλαιο που έχει να κάνει με την ενέργεια, γιατί είναι συσχετιζόμενο. Ναι. Είναι σημαντική συμφωνία με την ΝΑΤΟ. Και θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Mm-hmm. Θέλω να σημειώσω ότι εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα εδώ και 3 χρόνια λέμε ότι η μόνη επιλογή που έχουμε μπροστά μας είναι να υπογράψουμε μια διακρατική και μια εμπορική συμφωνία με αγωγό προς την Αίγυπτο. Mm-hmm. Την ίδια ώρα που κάποιες άλλες πολιτικές παρατάξεις μας προέβαλαν ρομαντικές ιδέες ότι έχουμε την επιλογή να χτίσουμε έναν αγωγό προς την Τουρκία. Φαίνεται ότι επιτέλους αυτή η παντελώς λαθασμένη προσέγγιση έχει ενταφιαστεί. Ναι. Ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά είναι βιώσιμο. Μιλάτε για τις θέσεις του ΑΚΕΛ τώρα. Γιατί και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ναι. Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού έλεγε κάποτε ότι πρέπει να κάνουμε ένα αγωγό ναι. προς την Άλλαξε Τουρκία. Άλλαξε στη συνέχεια αυτή η προσέγγιση, εν πάση περιπτώσει, ναι. Ούτε οικονομικά βιώσιμο είναι αγωγό προς την Τουρκία. Ναι. Ούτε πολιτικά βιώσιμο είναι ένα τέτοιο εγχείρημα, γιατί απλά θα παραδώσουμε το κλειδί της κυπριακής οικονομίας στα χέρια του κύριου Ερντογάν και είδαμε τι έγινε με τον αγωγό του νερού προς τους Τουρκοκύπριους, όπου δεν είχε κανένα απολύτως δισταγμό ο κ. Ερντογάν να τον κλείσει για να τους εκβιάσει. Σκεφτείτε τι θα μας έκαναν εμάς. Η μόνη επιλογή που έχουμε μπροστά μας είναι ο αγωγός προς την Αίγυπτο, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε το τεμάχιο της Αφροδίτης. Και στην πορεία, εάν έχουμε και άλλες ανακαλύψεις, να χτιστεί ο αγωγός της Ανατολικής Μεσογείου, ο East Med, mm-hmm. όπου ακριβώς εκείνος ο αγωγός θα αναβαθμίσει. Αφάνταστα. Τη γεωστρατηγική λύση του Κυπριακού συμμαχ... περνά από τον Ισμέτ, κύριε Παπαδόπουλε. Η αναβάθμιση της γεωστρατηγικής συμμαχίας της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου στα μάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διεθνούς κοινότητας, φυσικά και θα μας βοηθήσει στο μέλλον και σε οποιασδήποτε προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Το αντίθετο, εάν δεχτούμε τις απειλές της Τουρκίας και σταματήσουμε τις πρωτοβουλίες στο ενεργειακό τομέα, κερδίζει η Τουρκία και ενισχύουμε τη στασιμότητα. Μία μικρή υποσημείωση, όχι μικρή, σημαντική υποσημείωση. Χωρίς σε χρόνο φαντάζομαι εννοείται, αλλά σημαντική. Ναι. Χωρίς να προχωρήσουμε και σε εμπορική συμφωνία για την πώληση του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Mm-hmm. Το να έχουμε μία διακρατική συμφωνία με αγωγό χωρίς εμπορική συμφωνία ταυτόχρονα, δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει τίποτε. Επομένως, πρέπει να προχωρήσει η επαναδιαπραγμάτευση με τις εταιρείες για να μπορέσει να προχωρήσει η αξιοποίηση και να προχωρήσει παράλληλα και άμεσα και η εμπορική συμφωνία για την πώληση του φυσικού μας αερίου στην Αίγυπτο. Αν μου επιτρέψετε να διορθώσω κάτι που είπε προηγουμένως η αγαπητή συνάδελφος η Έλενα Ισταύρου, συμφώνησα στην πλειοψηφία τα περισσότερα με αυτά που έχει πει.
Θεωρώ πολύ απίθανο η πρώτη συμφωνία, η εμπορική συμφωνία με την Αίγυπτο για το Αφροδίτη να αφορά φυσικό αέριο το οποίο θα διακομιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αίγυπτος χρειάζεται η ίδια φυσικό αέριο και γι' αυτό θέλει να κάνει μια εμπορική συμφωνία μαζί μας. Εάν στο μέλλον μακάρι να βρούμε και άλλο φυσικό αέριο, είτε στο τεμάχιο 10, τότε θα ενωθεί αυτό. Είτε τη ΕΝΗ, τη ΤΟΤΑΛ, στα υπόλοιπα τεμάχια, τότε σίγουρα αλλάζει πλέον το παιχνίδι. Τότε γίνεται βιώσιμο και ο αγωγό τη Ανατολική Μεσογείου και τότε ναι, εκείνον το φυσικό αέριο μπορούμε να το πουλήσουμε απευθεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε ναι, η θέση τη Κύπρου θα αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο θεωρώ ότι είναι καθοριστικό και κρίσιμο να προωθήσουμε αυτά τα γεωστρατηγικά συμφέροντα στο κεφάλαιο της ενέργειας, γιατί αυτά τα γεωστρατηγικά συμφέροντα είναι που θα μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε συμμαχίες για να λύσουμε και τον Κυπριακό. Κλείνοντας, κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να μου πείτε, είστε στην διάθεση του Προέδρου για διαβούλευση μετά την Νέα Υόρκη. Είναι κάτι που ζητούσατε πάντοτε, τα κόμματα, επιτακτικά ενημέρωση, να συγκαλείτε το Εθνικό Συμβούλιο, να λαμβάνονται υπόψη και οι θέσεις των αρχηγών των κομμάτων και των εκπροσώπων. Κρίνεται ότι σε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρξει μια συνεδρία, να συγκληθεί μια συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ή θα πρέπει μετά τη Νέα Υόρκη, μετά την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα. Είμαστε στη διάθεση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, είτε πριν είτε μετά, να μας καλέσει στο Εθνικό Συμβούλιο για ενημέρωση αλλά και συνδιαβούλευση. Δεν ξέρω αν ο ίδιος έχει οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες που θεωρεί ότι πρέπει να μας αναφέρει. Σίγουρα θεωρώ ότι μετά την Νέα Υόρκη θα πρέπει να υπάρξει όμως μία ενημέρωση για να γνωρίζουμε κι εμείς ποια είναι τα επόμενα βήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να βοηθήσουμε στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο ιδιαίτερα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα στο στούντιο. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε, κύριε Σεκίνη, να επιστρέψουμε λίγο στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στην Πάφο συγκεκριμένα. Συνάδελφος Μιλίτσα Πολεμίτου θα μας δώσει την ενημέρωση για τη σύλληψη 26χρονου για πλαστογραφία, υπόθεση πλαστογραφίας. Καλώς μεσημέρι, Μιλίτσα. Καλό μεσημέρι, Ονούφριε. Να ξεκινήσουμε όμως με τις διαρρήξεις και τις κλοπές, όπου στην Πάφο αλωνίζουν οι διαρρήκτες και το γεγονός αυτό προκαλεί πονοκέφαλο στην αστυνομική διεύθυνση της επαρχίας. Οι διαρρήξεις και οι κλοπές αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο και το αστυνομικό δελτίο είναι διαστημένο καθημερινά με σωρία καταγγελιών. Ναι. Πιο έντονο καθημερινό θα λέγαμε πως είναι το πρόβλημα στην πόλη της Πάφου και την ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα όμως στον Δήμο της Πέγιας, στην Κισόνεργα και άλλες γειτονικές κοινότητες. Μπορεί η αστυνομία να εκτελεί το καθήκον της Ονούφριε, όπως είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια. Το υπάρχον προσωπικό όμως είναι πολύ λίγο. Ναι. Δεν μπορεί να αντεπεξέλθει πλήρως τις υποχρεώσεις του λόγω της αυξημένης παραγωγικότητας. Ναι. Τις τελευταίες μέρες χαρακτηριστικό είναι το γεγονός. Πού οφείλεται, Μιλίτσα, πού οφείλεται αυτή η αυξημένη παραγωγικότητα στην Πέγια, κυρίως? Είναι τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Ναι. Ίσως να είναι και ένα πρόβλημα των τελευταίων 10 χρόνων ή και περισσότερο, ναι, με την αύξηση του πληθυσμού, την εισρωή ξένων. Μάλιστα. Έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Πάθω και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο που το λέω, είναι σε γνώση και της αστυνομίας και των αρμοδίων αρχών. Οι στατιστικές μιλούν από μόνες τους, ναι. Μάλιστα. Ακριβώς. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι προσπαθεί η αστυνομική διεύθυνση και ο αστυνομικός διευθυντής να κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει αυτό το πρόβλημα, όμως είναι πολύ δύσκολο. Η αστυνομική διεύθυνση Πάφου λοιπόν αποφάσισε να αυξήσει στα μέτρα των δυνατοτήτων της τα μέτρα αστυνόμευσης της περιοχής της Πέγιας, όπου παρατηρούνται πολύ συχνά, όπως ανάφερα, διαρρήξεις και κλοπές. Έχει προς το σκοπό αυτό πάρει μια πρωτοβουλία και χθες κάλεσε αρκετούς ξένους μόνιμους κατοίκους της περιοχής και των γειτονικών χωριών, όπου τους ενημέρωσαν για τα μέτρα που θα πρέπει και ήδη να λαμβάνουν για να προστατεύουν τα σπίτια, τις περιουσίες τους, τα αυτοκίνητά τους από τους διαρρήξεις.